Βόζεμπεργκ, αλλά εν πάση περιπτώσει γίνεται συζήτηση στον κόσμο όταν βάζουμε το δίλημα Μέρκελ ή Ελλάδα, γιατί Μέρκελ ή ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, εννοείτε, παρακαλώ, ότι η νοημοσύνη σα στάνει. Όχι, η νοημοσύνη σα προφανώ. Δεν σα λέω τέτοιο. Λέω την πολιτική σημασία. Επομένω, λέγοντα Μέρκελ, είναι αυτό που ξέρει ο άλλο και είναι πανευρωπαϊκό πρόβλημα. Δηλαδή, η Μέρκελ προσωποποιεί σήμερα τη λιτότητα, τη φτώχεια, την ανεργία, τη δημοσιονομική πειθαρχία, την αφαίρεση εθνική κυριαρχία, την αφαίρεση εθνική αξιοπρέπεια. Αυτό το λένε και στην Ευρώπη. Μερκελιστές και τα λοιπά, δεν είναι δική μας επέμβαση. Του κοινωνικού κράτους. Όλο αυτό. Yeah. Λοιπόν, επομένως, όταν το θέτεις έτσι το ζήτημα, κάνεις ουσιαστική συζήτηση στο λαό και στους Ευρωπαϊκούς. Και επομένως. Να πάρω απάντηση. Αλλά επομένως, πρέπει να μπει ή μπαίνει το θέμα. Ή θα ακολουθηθεί, θα επιβραβευθεί η πολιτική της κυρίας Μέρκελ και των πολιτικών ηγεσιών σε κάθε χώρα, των κυβερνητικών, που την ακολουθούν πιστά, θυσιάζοντας το λαό και τη χώρα τους, ή θα ανατραπεί αυτή η πολιτική. Ή θα αμφισβητηθεί αυτή η πολιτική. Και αυτό, κύριε Οικονομέα, που με ρωτήσατε και σωστά, αυτό κατά τη γνώμη μας είναι το διακύβευμα των ευρωεκλογών. Αρχής όμως γενομένης από την Ελλάδα, διότι είμαστε η χώρα που υπέστημε εσείς το πρώτο μνημόνιο. Εσείς μπορείτε να ανατρέψετε αυτό μόνο στην Ελλάδα ή πρέπει να ανατραπεί σε όλη την Ευρώπη. Ποια είναι προφανώς για την πλήρη ανατροπή χρειάζεται να γίνει η πλήρη ανατροπή στην Ευρώπη όμως. Θα πρέπει να έχετε και κάποιες συμμαχίες. Ακούστε. Τα αδελφά κόμματά σας είναι πολύ χαμηλά στην Ευρώπη. Τώρα μην τα λέτε εσείς τώρα τη ελιά για χαμηλά ποσοστά. Όχι, μιλάω για του Ευρωπαίου Σοσιαλιστέ, το Λαϊκό Κόμμα και την Κούβα. Την αλαζονία ενό μεγάλου κόμματο. Όχι, δεν είναι αυτό. Λέω ποια είναι τα μεγέθη. Ακούστε, τα μεγέθη είναι αυτά αυτό που θα διαμορφωθούν μέσα από τις ευρωεκλογές. Πώς θα διαμορφωθούν, κύριε Χούτη, μέσα από τις διαδικασίες. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και το Σοσιαλιστικό είναι οι μεγάλες ομάδες μέσα στην Ευρώπη. Ωραία, και αυτό δεν λέμε πράγματα. Ακούστε, ακούστε. Εγώ εσείς τα έχετε ζήσει. Και επειδή τα έχω ζήσει, όλα αυτά που βλέπουμε είναι ευθύνη και του Λαϊκού και του Σοσιαλιστικού. Σοσιαλδημοκρατικού κόμματο. Γιατί τόσα χρόνια δεν κάνατε την ανατροπή, γιατί δεν μπορούσατε. Τώρα όμω. Δεν μπορείτε να την κάνετε παρόλα αυτά. Τώρα όμω με τη δύναμη του λαού. Ακούστε, κύριε Ασουλάδα, με τη δύναμη του λαού, δηλαδή τι ο λαό μα έφερε σε αυτή τη θέση τον ΣΥΡΙΖΑ και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη. Στην Ευρώπη έχετε ένα 5% πείτε τη αριθμού. Τώρα γιατί δεν σα αρέσει να ξεκινήσουμε από εδώ. Για να σα πω ότι η ανατροπή και η ελπίδα, γι' αυτό μπήκε και ο Τσίπρα. Πρόεδρος, υποψήφιος πρόεδρος, η ελπίδα προκύπτει από την Ελλάδα. Ναι, παρόλα αυτά συνέπεσε να έχουμε ή έτυχε ή μας έλαχε να έχουμε αυτό το καθήκον να ξεκινήσουμε αυτή την πολιτική, την ανατρεπτική της αλλαγής και της ελπίδας. Γι' αυτό ακριβώς. Γι' αυτό ακριβώς. Δηλαδή, καθίστε, κυρία Σουλαδάκη, ναι, μου. Ναι, δεν μα, το βλέπετε μπορούμε να μιλάμε λες και είμαστε μόνοι μας σε ένα γαλατικό χωριό όταν πάμε σε ευρωεκλογές. Εν πάση περιπτώσει, κυρία Σουλαδάκη, τι θέλετε να πείτε. Είναι ή δεν είναι αυτό το θέλω διακύβευμα. Θέλω να πω. Όχι, δεν είναι αυτό το διακύβευμα. Εμείς λέμε λοιπόν, επειδή με ρώτησε ο κύριος Οικονομέας και να το τελειώσουμε, τουλάχιστον να τελειώσω, ολοκληρώσει τη σκέψη μου, ότι αυτές τις 4-5 μέρες είναι πάρα πολύ κρίσιμες, διότι ο λαός έχει αυτή την εμπειρία ότι αυτό είναι το διακύβευμα των εκλογών. Αν θα συνεχιστεί η πολιτική της ανεργίας, αν θα συνεχιστεί μια πολιτική διαχείριση του χρέους που χρεώνει 2 και 3 γενιές, πολιτικές τις οποίες εκπορεύονται από τη Μέρκελ, ή αν αυτό το πράγμα θα δοθεί μια απάντηση ότι το αμφισβητούμε. Το αρνούμεθα. Λοιπόν. Δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Πρέπει να ακολουθήσουμε μια άλλη πορεία. Να υπάρξει μια ελπίδα. Ορίστε, με τη σειρά. Όχι μόνο δεν μπορεί να ανατραπεί πρακτικά. Εγώ δεν μιλώ με αλαζονία, με ξέρετε χρόνια. Έχω ήπιο λόγο, αλλά μου αρέσει να μιλάω τα πράγματα με το όνομά τους.